Φέρτε μου το λαγούτο μου με τσατσιμένες κόρδες. Να τραγουδήσω χλιβερά, να κλαίγω πικραμένα. Το ελληνικό λαγούτο φτιάχνεται κυρίως στα αστικά κέντρα. Στα εργαστήρια που έχουν ειδικευτεί στην κατασκευή του, απαιτείται μεγάλη προσοχή, υπομονή και μεράκι για να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό, στέρεο και ηχητικά άψογο λαγούτο. Πρώτα φτιάχνεται η σκάφη του λαγούτου. Ξεκινά από ένα μικρό τριγωνικό ντάκο από φλαμούρι ή άλλο μαλακό ξύλο. Αυτός χρησιμεύει ως εσωτερικό στήριγμα για να προσαρμοστούν οι ντούγες που θα αποτελέσουν το ηχείο. Τα ξύλα που χρησιμοποιούν για την κατασκευή του λαγούτου τα αφήνουν πρώτα να ξεραθούν καλά, 2 και 3 χρόνια. Οι παλιοί καλοί μαστόροι εξακολουθούν να προτιμούν τη φυσική από την τεχνική αποξήρανση. Η φυσική αποξήρανση αφήνει πάντα κάποια υγρασία στο ξύλο που κρατάει ζωντανό το όργανο. Ιδιαίτερα για τα όργανα με καμπύλες που χρειάζονται σιδέρωμα, όπως το λαγούτο, ο ταμπουράς με ντούγες, η κιθάρα, το ξύλο τους πρέπει να έχει υγρασία για να δουλεύεται. Τα ξερά ξύλα χρησιμοποιούνται για σκαυτά όργανα, όπως είναι η νησιώτικη λύρα, ο σκαυτός ταμπουράς και άλλα. Άλλοτε έβραζαν τα ξύλα μέσα σε νερό και αλάτι. Και αυτό τα εμπόδιζε να σκάνε, έλεγαν οι παλιοί κατασκευαστές λαγούτων. Ορισμένοι μάλιστα αγόραζαν σε τιμές ευκαιρίας παλιά έπιπλα από καλά ξύλα, τα διέλυαν και χρησιμοποιούσαν το ξύλο τους, μαόνι, καρδιά, για την κατασκευή λαγούτων. Ο ντάκος τοποθετείται πάνω στο ξύλινο καλούπι που κανονίζει τις διαστάσεις της σκάφης του οργάνου και αρχίζει η συναρμολόγηση του ηχείου με τις ντούγες. Στα καλά παλιά λαγούτα, μια σκάφη είχε πάνω από 33 ντούγες, καλά συντεριασμένες αναμία από έβαινο και κελεμπέκι, για να δίνουν τέλειο ήχο και ωραία όψη με την αναλλαγή των ανοιχτών και σκούρων αποχρώσεων στην επιφάνεια του οργάνου. Για αυτές χρησιμοποιούν ξύλα σκληρά, έβαινο, παλίσανδρο, σφένδαμο ή κελεμπέκι, μαόνι και καρυδιά. Για να κυρτώσουν και να πάρουν το σχήμα του καλουπιού, τις σιδερώνουν με καυτό σίδερο και τις κολλάνε μεταξύ τους με ψαρόκολλα. Ήπαιρνε το λαγούτον του και σιγανά επορπάτη και χτύπαν το γλυκιά γλυκιά ανάδια στο παλάτι. Και αυτόν ως ο τραγουδιστής
Και αυτός ο λαγουτάρης είναι μεγάλης δύναμης, είναι μεγάλης χάρης. Οι κόρδες του λαγούτουντου πουλιάν και κυλαϊδούσι. Τα αρχέτυπα μουσικά όργανα της οικογένειας του λαγούτου ανιχνεύονται ήδη την 3η χιλιετία π.Χ. στη Μεσοποταμία, με μικρό ηχείο και μακρύ χέρι. Στον ίδιο τύπο ανήκει και το αρχαίο ελληνικό τρίχορδο ή πανδούρα, που στο Βυζάντιο γίνεται θαμπούρα, το όργανο του Διγενεία Κρήτα, για να μας δώσει στη συνέχεια το νεοελληνικό ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Το ελληνικό λαγούτο είναι ένα είδος ταμπουρά που εξακολουθεί να έχει το παραδοσιακό μακρύ χέρι με τους μπερντέδες. Δεν έχει πια το μικρό ηχείο του ταμπουρά, αλλά ένα μεγάλο αχλαδόσχημο ηχείο που το πήρε από το αραβικό λαούτο, το ούτι, στο οποίο και οφείλει την ονομασία του. Αλ-ούτ, λαγούτο. Η παραλλαγή αυτή του ταμπουρά σε λαγούτο, με πρότυπο το ούτι, διαμορφώνεται τον 17ο αιώνα για λόγους κυρίως ηχητικούς, καθώς το μεγάλο ηχείο καλλιεργεί καλύτερα τη φωνή, κάνει να ξεφωνίζει καλύτερα το όργανο, όπως λένε οι παλιοί λαγουτιέριδες. Αν κολλήσουν καλά οι ντούγες, ο κατασκευαστής αφαιρεί με ξύστρες το καμένο ξύλο από το εσωτερικό του ηχείου για να αναπνεύσει το όργανο. Ο μάστορας πρέπει να κόψει 125 περίπου μικρά και μεγάλα κομμάτια ξύλου κατάλληλα για την κατασκευή του οργάνου. Η τελειοποίησή του απαιτεί και μερικά άλλα πολύτιμα υλικά, όπως το φίλτισι, η ταρταρούγα, το κόκαλο και το συντέφι. Με βάση τις διαστάσεις της σκάφης του λαγούτου, μετριέται και κόβεται το καπάκι. Χρησιμοποιούν λευκή ξυλία, συνήθως ξερό πεύκο, χωρίς ρόζους, με κάθετα και ισόπαχα νερά, που όσο πιο στενά είναι, τόσο το ξύλο δεν επηρεάζεται από την υγρασία και δεν σκευρώνει. Από το καπάκι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η καλή και καθαρή φωνή του οργάνου. Με ένα ειδικό μηχάνημα
σχηματίζεται στο περίγραμμα του καπακιού μια μικρή πατούρα. Στο σημείο αυτό μπαίνουν τα διακοσμητικά φιλέτα. Το ίδιο γίνεται και στο κέντρο του καπακιού όπου θα ανοιχτεί η ροδάντζα. Στο εργαστήρι του Θεόφιλου Μπρά, τη διακόσμηση του καπακιού την αναλαμβάνει η γυναίκα του. Με ενθετική τεχνική γεμίζει την πατούρα με τα φιλέτα με γεωμετρικά σχήματα που παλιότερα γινόντουσαν από φίλντιση και πολύτιμα ξύλα. Στα στολίδια αυτά, όπως και στο γλυπτό αραβούργημα της ροδάντζας, είναι φανερή η επίδραση της διακοσμητικής τέχνης της Ανατολής. Όπως σημειώνει ο Φίβος Ανογιαννάκης, το λαγούτο, όπως άλλωστε και τόσα άλλα ελληνικά λαϊκά όργανα, αν και ακολουθεί στην κατασκευή του ό,τι αιώνες τώρα έχει καταξιώσει η παράδοση σε αυτό το τομέα, από εργαστήρι σε εργαστήρι, αλλά και στον ίδιο τον κατασκευαστή, από το ένα στο άλλο όργανο που φτιάχνει, παρουσιάζει ωστόσο ένα πλήθος μικροδιαφορές στον τρόπο της κατασκευής. Απόδειξη ζωντανή της ερευνητικότητας και του προβληματισμού των κατασκευαστών του για ωραιότερο ή μεγαλύτερο ήχο, για να αντέχει το όργανο στις καιρικές μεταβολές και να μην σκευρώνει, αλλά και για αυτή καθε αυτή την ομορφιά της κατασκευής του. Η μόνιμη βασική έγνοια κάθε καλού κατασκευαστή είναι πώς θα αποφευχθεί το σκεύρωμα, ειδικότερα του χεριού του οργάνου. Γι' αυτό και συχνά το χέρι δεν το κάνουν μόνο από μονοκόμματο ξύλο, συνήθως φλαμούρι, αλλά από φλαμούρι και πιπεριά ή άλλο μαλακό ξύλο, κολλημένα, ώστε να μην σκευρώνει. Το καπάκι προσαρμόζεται, κολλιέται, στο σκάφος του λαγούτου. Από τη μέσα πλευρά είναι στερεωμένο με 7 καμάρια, μικρές σανίδες από λευκή ξυλία. Με τον τρόπο αυτό, το καπάκι αποκτά μια ελαφριά κύρτωση που το κάνει ανθεκτικό στην πίεση των χορδών. Το χέρι θηλυκώνει στο αυλάκι που ανοίγεται στο τριγωνικό ντάκο στο πάνω μέρος της σκάφης. Το πίσω μέρος του χεριού καμπυλώνεται για να γλιστρά και να ανεβοκατεβαίνει εύκολα στο παίξιμό του το χέρι του οργανοπαίχτη. Μια σειρά από πρόσθετες εργασίες ολοκληρώνουν την κατασκευή του λαγούτου. Ξύσιμο και αρμάτωμα, δηλαδή κόλλημα του καβαλάρι, των μπερντέδων,
και προσθήκη των χορδών. Μια λεπτή τέχνη είναι το λουστράρισμα του οργάνου. Το πασπαλίζουν πρώτα με λαφρόπετρα για να κλείσουν οι πόροι και ύστερα το περνούν με γομαλάκα. Το λαγούτο στην ελληνική δημοτική μουσική λειτουργεί κυρίως ως όργανο ρυθμικής και αρμονικής συνοδείας. Παλιότερα όμως παίζονταν και μόνο του. Όργανο σολιστικό, που λειτουργεί όπως και ο ταμπουράς, με τον οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια. Οι 11 μπερντέδες, αν και σταθερά δεμένοι στο χέρι του λαγούτου, είναι κινητοί. Τοποθετούνται κατά ημιτόνια και με μικρές μετακινήσεις διορθώνουν το όργανο στην περίπτωση που θα σκευρώσει. Η ιδιότητα αυτή των μπερντέδων να κινούνται δίνει τη δυνατότητα στο μουσικό να σχηματίζει τα παραδοσιακά διαστήματα της βυζαντινής και ανατολικής μουσικής. Η μελωδία παίζεται στην πρώτη χορδή, τη λα, ενώ με τις άλλες τρεις ανοιχτές χορδές, ρε, σολ, ντο, ο λαουτιέρης συνοδεύει αρμονικά τη μελωδία του με τη μορφή απλού, διπλού ή πολλαπλού ισοκράτη. Τα καμάρια και έχω δώσει και δεν ανασυνήσω κάτι. Αλλά δεν την πάνε. Ναι, κοίταξε. Λες, αν το κοιτάξεις από εδώ, λες μια κλίση που έχει, είναι έτσι, μπομπέ. Υπάρχουν 7 κλίσεις τώρα εδώ. Κάθε καμάρι έχει μια δική του κλίση και όλα μαζί κάνουν αυτό το πράγμα. Α, μάλιστα. Είναι δηλαδή βαλμένα κατά αυτήν την έννοια, όχι κατά... Ναι. Κάθε καμάρι έχει, είναι χαμηλωμένο και πάνω από το κέντρο έχουν μια λακκούβα εδώ πέρα. Ναι. Αλλά η λακκούβα αυτή είναι πάλι με μία κλίση, έτσι, για να έχουμε πρίμο ήχο. Ναι, γιατί ο ήχος είναι έτσι και πρίμος, αιχμηρός. Και να σκάει, να βγαίνει έξω. Σαν όργανο μελωδίας περισσότερα. Η σχέση του οργανοποιού με το μουσικό είναι ιδιαίτερα στενή αλλά και ευαίσθητη, καθώς ο ένας εμπνέεται από τον άλλο και επηρεάζεται αμοιβαία από αυτόν. Αυτά είναι αρκετά. Μπερδεύες. Ναι. Ό,τι πρέπει. Γιατί και παραπάνω τον Μπράτσο πια πίζει για παίξιμο. Και θέλω να μου πεις δηλαδή τη γνώμη σου έτσι, αν είναι σε όλες τις φωνές, αν υπάρχει ομοιογένεια. Η τεχνική της κατασκευής συνδέεται άμεσα με την τεχνική παίξηματος. Ο οργανοποιός και ο μουσικός και οι δυο μαζί επηρεάζουν το ρεπερτόριο που εκτελεί το μουσικό όργανο. Ωραία, καλά πάμε τότε. Προχωράμε καλά. Θαλασσινός αγέρας φέρνει από τα βάθη της Μικράς Ασίας το τραγούδι του Διγενία Κρήτα. Περνάει μελωδικά πάνω από τις χορδές ενός λαγούτου, εξιστορώντας τα πάθη και τα κατορθώματα ενός ήρωα που μάχεται για το όραμα μιας Ελλάδας ως τα βάθη της Ανατολής. Πηδά και καβαλίκευσεν. Και πήρεν το σπαθίν του. Και πήρεν το ταμπούριν του. Και αποκατέστησεν τον. Και έκρουεν το λαβούτον του. Και αειδονικά η τραγούδια.